Οι γονείς του Αμερικανού τουρίστα που δολοφονήθηκε στο Λαγανά θα έρθουν από το Τέξας για τη δίκη. Στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Πάτρας, οι γονείς του Μπακάρι Χέντερσον, που βρήκε φρικτό θάνατο ακριβώς πριν από ένα χρόνο στη Ζάκυνθο, θα έρθουν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο με τους δολοφόνους του παιδιού τους. Η έναρξη της δίκης ορίστηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου και οι τραγικοί γονείς ετοιμάζονται ήδη για το ταξίδι τους στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν στη χώρα μας, καθώς τα οικονομικά τους δεν τους επέτρεψαν να παραλάβουν οι ίδιοι τη σωρό του γιού τους. Οι γονείς του 22χρονου φοιτητή δηλώνουν βέβαιοι ότι ο Μπακάρι δολοφονήθηκε επειδή ήταν μαύρος και απευθύνουν έκκληση στις ελληνικές δικαστικές αρχές να αποδοθεί δικαιοσύνη για το άδικο τέλος του. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ζακύνθου, παραπέμπονται να δικαστούν 9 άτομα για αδικήματα που επισύρουν ποινές έως και ισόβιας κάθειρξης. 6 από τους 9 ζητείται με το βούλευμα να δικαστούν για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αποδράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. 1 για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας στην Οσάνο πράξη και 2 για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Οι δύο τελευταίοι αντέδρασαν με έφεση κατά του βουλεύματος, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να κατηγορηθούν μόνο για σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα ζήτησαν την ακύρωσή του γιατί δεν είχε μεταφραστεί στα σερβικά. Ωστόσο και τα δύο αιτήματά τους απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Πρόκειται για δύο 23χρονους Σέρβους, οι οποίοι περιγράφονται ως ο τρίτος και ο τέταρτος κατηγορούμενος και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι μετά την απολογία τους. Σύμφωνα με τους δικαστές, κλωτσούσαν τον έτοιμο θάνατο φοιτητή με ανθρωποκτόνο σκοπό, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε. Όχι από δική τους επιλογή, αλλά γιατί οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πρόλαβαν και το σκότωσαν.